Η σειρά Adventure για την BMW είναι ταυτισμένη με τα μεγάλα 1200 και όχι άδικα. Στη συγκεκριμένη εκπομπή θα οδηγήσουμε το F800 GS Adventure, το οποίο είναι βασισμένο στο απλό F800. Χρειάζονται όμως λιγότερες οδηγικές ικανότητες για να το οδηγήσεις, έχει μικρότερη κατανάλωση και το βασικότερο ότι μπορείς να κινηθείς σε κάθε είδους έδαφος, όπως και με το μεγάλο 1200. Πάμε να το γνωρίσουμε από κοντά. Το F800 GS εμφανίστηκε περίπου πριν 6 χρόνια για να αντικαταστήσει τα μονοκύλινδρα F6,5 GS, πράγμα το οποίο δεν κατάφερε να κάνει αφού η BMW επανέφερε το 6,5 στην παραγωγή αλλάζοντας το όνομα και την σχεδίασή του. Το F800 ήταν και είναι μια φιλική και ικανή μοτοσικλέτα με ευέλικτο και πολυχρηστικό χαρακτήρα, πράγμα το οποίο την έκανε ιδιαίτερα αγαπητή στους φίλους της εταιρείας και όχι μόνο. Έτοιμη να αναμετρηθεί ακόμα και με τα μεγάλα on-off της βαυαρικής εταιρείας. Το F800 GS Adventure ήρθε για να κάνει τις επιθυμίες των φίλων των μεσαίων on-off πραγματικότητα και δεν έχει να ζηλέψει πολλά από την επιβλητικότητα του μεγάλου αδερφού R1200 GS Adventure. Σε σχέση με το F800 που χρησιμοποιήθηκε ως βάση, το Adventure δεν φέρει πολλές αλλαγές, με τις πιο σημαντικές να αφορούν το πίσω μέρος και συγκεκριμένα το υποπλαίσιο που ενισχύθηκε, αλλά και το μεγαλύτερο σε μέγεθος ρεζερβουάρ. Ο δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας είναι ίδιος, αποδίδει 85 ύπους και 8,5 κιλά ροπής, με την ελαστικότητα και την γραμμική απόδοση να τον χαρακτηρίζουν. Καμία αλλαγή δεν υπάρχει και στο ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο που χρησιμοποιεί τον κινητήρα ως φέρον τμήμα του. Ενώ χωρίς αλλαγές συνεχίζουν και τα φρένα με τους δίσκους 300 χιλιοστών να συνεργάζονται με δαγκάνες 2 εμβόλων της Brembo για μπροστά και ένα δίσκο 265 χιλιοστών με μονοπίστονη δαγκάνα και σύστημα ABS της Bosch το οποίο απενεργοποιείται. Στον τομέα των αναρτήσεων, το ανεστραμμένο πυρούνι με διάμετρο καλαμιών 43 χιλιοστά παρέμεινε ως είχε, συνεχίζοντας να μην δέχεται ρυθμίσεις, όπως και το αμορτισέρ πίσω, που ρυθμίζεται χειροκίνητα ως προς την προφόρτιση και ηλεκτρικά ως προς την απόσβεση επαναφοράς. Συνεχίζοντας
συνεχίζοντας τις αλλαγές του Adventure, έχουμε ένα μεγαλύτερο ρεζερβουάρ κατά 8 λίτρα από το προηγούμενο, σε σύνολο 24 δηλαδή, συν 10 χιλιοστά στο ύψος της Έλλας, αυξάνοντας την απόσταση από τα Μαρσπιέ, συν 15 κιλά στο συνολικό βάρος της μοτοσικλέτας, μια ψηλότερη ζελατίνα, ρυθμιζόμενο λευγέ ταχυτήτων, ρυθμιζόμενο πεντάλ φρένου, ενώ υπάρχει και προεγκατάσταση για σύστημα GPS. Τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτει το Adventure είναι το σύστημα πρόσθεσης του πίσω τροχού, η ηλεκτρονική ρύθμιση του αμορτισέρ όσον αφορά την απόσβεση επαναφοράς, ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι στο σύστημα πρόσθεσης υπάρχει η επιλογή Enduro, η οποία επεμβαίνει στη λειτουργία των ABS και Anti-Spin. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι όλες οι αλλαγές γίνονται από το αριστερό χειριστήριο του τιμονιού. Στο δρόμο το Adventure θα μεταφέρει τον αναβάτη με χαρακτηριστική άνεση, ταχύτατα και σταθερά όπου χρειαστεί, σε άσφαλτο ή σε χώμα. Αν και η εβδομάδα που ήταν στη διάθεσή μας, λόγω καιρού και ασφάλτων ελαστικών, δεν μας επέτρεψαν να οδηγήσουμε πολύ σε χωμάτινο τερέν, το νέο F800 GS Adventure απευθύνεται σε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το μεγάλο R1200 GS, αλλά και σε όλους τους υποψήφιους αγοραστές της κατηγορίας Mega On Off.